Ανήμερα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Κλίμα που λαμβάνει η χώρα στο Παρίσι, η Αμερικανική κυβέρνηση επιχείρησε να μπλοκάρει τη μήνυση που κατέθεσε το 2015 μια ομάδα εφήβων από το Όρεγκον, κατηγορώντας τον πρόεδρο Τραμπ και κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι δεν έκαναν αρκετά για να αποτρέψουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Υποστηρίζουμε ότι τα παιδιά ως ταξική ομάδα, τα παιδιά που γεννιούνται σε αυτήν την επικίνδυνη κλιματολογική κατάσταση, υφίστανται διακρίσεις. Σήμερα θα πάρθουν οικονομικές αποφάσεις που δεν διασφαλίζουν τις ζωές αυτών των παιδιών. Και όταν μιλάει κανείς για καταστάσεις ζωής ή θανάτου και αποσταθεροποίηση του κλίματος, αυτό αποτελεί διάκριση σε βάρος ολόκληρων γενεών. Η αγωγή των 20 εφήβων στρέφεται εναντίον και των υπευθύνων της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Αυτή η μήνυση είναι μια διαμαρτυρία και μια δράση των νέων ανθρώπων που διεκδικούμε τη δημοκρατία μας. Η δικάσιμος έχει οριστεί για τον Φεβρουάριο του 2018 και η Αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν γίνει μπορεί να οδηγήσει σε συνταγματική κρίση.